κάμερά μας σήμερα βρίσκεται έξω από το νεοχώρι Μαθίας και στην καρδιά του Μακεδονικού κάμπου για να παρακολουθήσει και να προβάλλει από κοντά την σπορά της βιομηχανικής κλωστικής κάναβης. Θα μας μιλήσουν από κοντά οι καλλιεργητές, το ζευγάρι καλλιεργητών και όσο και ο γεωπόνος σπορέας που εκτελεί τη διαδικασία. Δείτε από κοντά το ενδιαφέρον ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Κούγκα είναι το ζευγάρι των γεωργών που ξεκίνησαν αυτή την καινοτόμα και πρωτοποριακή καλλιέργεια για τα δεδομένα, τα ελληνικά δεδομένα αλλά και τα δεδομένα του κάμπου της Ημαθίας. Να σας καλημερίσω και να ξεκινώντας από σένα Μαρία, ως γυναίκα, θα ήθελα να μου πεις πώς σας ξεφύτρωσε αυτή η ιδέα να κάνετε αυτή την καλλιέργεια. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν η καλλιέργεια επιστρέφει στον τόπο της. Και η ιδέα ήταν για να γίνει κάτι πρωτοποριακό και κάτι οικολογικό που θα φέρει, πιστεύουμε, κέρδος και θα βοηθήσει και το περιβάλλον. Στους αγρότες. Και γι' αυτό ακριβώς ασχοληθήκαμε με το είδος της κάναβης. Μου αρέσει που είστε ένα ζευγάρι γεωργών που ασχολείστε και ίδιο ενεργά. Αλλά όσο να είναι, θα ρωτήσω και τον Αντώνη, για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, βασικά δεν είναι η πρώτη καλλιέργεια που βλέπουμε τώρα. Έχετε ήδη μια εμπειρία από πέρυσι. Θα ήθελα 2-3 πράγματα εντάχει, όσο αφορά την καλλιέργεια να μου πείτε, να μου πεις Αντώνη. Είναι μια ενιαία καλλιέργεια, πόσο στρεμμάτων, τι προεργασία χρειάζεται και για την εποχή λίγο που γίνεται η σημερινή σπορά. Αυτή η καλλιέργεια είναι καινοτόμο, δηλαδή είναι πολύ εύκολη μέσα αγωγικά, έτσι, πρέπει να μάθεις μερικά πράγματα. Πέρσι την έμαθα, αλλά φέτος πιστεύω ότι θα πάω πιο καλύτερα από την καλλιέργεια. Είναι 65 στρέμματα αυτό το χωράφι, θέλει καλό δούλεμα με πικοράρο και με τέτοια, ξέρουν οι γεωργοί, και με καλή ανάλυση του χώματος, πήραμε ανάλυση του χώματος, θέλει λιπάσματα, αλλά δεν θέλει πολλά ραντίσματα, γιατί αυτό είναι βιολογικό. Έτσι. Είναι η βιολογική καλλιέργεια. Μπράβο. Σωστά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, παίζει ρόλο η θερμοκρασία. Ας πούμε σήμερα, εάν έβρεχε και είχε κρύο, θα μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο. Μπορεί, δεν είναι φυτό ευπαθής. Είναι φυτό που ευδοκιμεί, δηλαδή, και σε αντίξιους συνθήκες. Μπορεί να μπει 2 φορές το χρόνο, είτε χειμώνα και καλοκαίρι. Εγώ προτιμώ πιο πολύ ανοιξιάτικη, γιατί είναι πιο καλός ο καιρός, είναι πιο ζεστός και βγαίνει πολύ γρήγορα. Σας πάω να αλλάξω για να τεστάρουμε και τις γνώσεις της Μαρίας, όχι μόνο τις δικές σου. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Όπως είπε και ο Αντώνης, είναι μια βατή, εύκολη καλλιέργεια. Σε πόσο καιρό αναμένεται η συγκομιδή? Η συγκομιδή θα γίνει από σήμερα, μετά από 3 μήνες ακριβώς. Τρίμηνη. Είναι τρίμηνη η συγκομιδή, η καλλιέργεια του φυτού. Αυτό. 3 μήνες. Από παραγωγή, πόσο, ο υπολογισμός πόσο είναι ένα στρέμμα? Αυτό είναι μπορείτε αναλόγως, το υπολογίσετε αυτό? Ναι, αυτό είναι αναλόγως και τις καιρικές συνθήκες και τον καλλιεργητή. Λοιπόν, όπως είναι και στα βαβάκια, στα καλαμπόκια, ό,τι δίνεις, αυτό παίρνεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλει συχνά νερά, ανά 10-12 μέρες θέλει νερό καλό. Από τώρα και μέχρι πότε? Μέχρι αρχές Αυγούστου. Μετά δεν θέλει νερό, γιατί πρέπει να στεγνώσει ο σπόρος και να μαζευτεί ξερός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλει μόνο νερά. Ωραία. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία, σας έχω διακόψει εγώ, της σποράς. Να μας θυμίσεις λίγο, Μαρία, το είδος είναι βιομηχανική. Είναι η και τον ορισμό της, τον προσδιορισμό της. Είναι η βιομηχανική κλωστική κάναβη και ποικιλία φινόλα. Αυτή είναι η ποικιλία. Και από ό,τι διακρίνω, ότι ο σπορέας που κάνει τη διαδικασία είναι εξειδικευμένος, έτσι, είναι γεωπόνος, σπορέας.
Είναι γεωπόνος με εξοικειδεμένα μηχανήματα, γιατί δεν είναι μόνο γεωπόνος, είναι και αγρότης, αλλά έχει και τα καλύτερα μηχανήματα. Αυτά θα σας το πει ο ίδιος τώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε μόνο στο θεωρητικό και στο πρακτικό. Αυτό από εκεί και πέρα είναι ο σπορέας εδώ πέρα και ο γεωπόνος που είναι ο καλύτερος για να σας ενημερώσει σε αυτά τα πράγματα. Ωραία. Ας δούμε από κοντά τη διαδικασία και συνεχίζουμε. Ο άνθρωπος που σας περιγράφαμε προηγουμένως είναι ο Αντώνης Ευαγγελόπουλος, γεωπόνος, αγρότης και σπορέας σήμερα για την περίσταση. Αντώνη, καλησπέρα και θα ήθελα να πούμε λίγα πράγματα για την σημερινή διαδικασία. Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι η μέρα σποράς σήμερα. Οι παλιοί λέγαν ότι η μέρα σποράς είναι αρχή του έτους για τον αγρότη και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το ζεύγος εδώ πέρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Κούγκα, γιατί είναι πρωτοπόροι στην περιοχή μας επάνω στο κομμάτι αυτό. Επαναφέρουν την καλλιέργεια στον τόπο της. Ωραία. Εδώ πέρα η καλλιέργεια την καλλιεργούσαν πολλά χρόνια πριν και πλέον με την αδειοδότηση που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τη νέα ΚΑΠ, έχουμε το δικαίωμα να την ξανασπείρουμε μετά από πολλά χρόνια. Πολύ ωραία. Σήμερα σπέρνουμε, Αντώνη, βιομηχανική, κρουστική, κάνα. Για να πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία. Ωραία. Όσο γίνεται πιο κοντά. Εδώ βλέπουμε τη μηχανή σποράς, έτσι. Η μηχανή σποράς είναι μάρκας Μάσιο. Είναι μάρκας Μάσιο. Αντιπρόσωπος είναι ο κύριος Σαλαπατάρας, μέσω του εργοστάσιου Σαλαπατάρα με το Στέλιο του Ρεβίθη, ο οποίος μας βοηθάει και στις τεχνικά πάρα πολύ. Έφερε τεχνογνωσία από Ιταλία. Ναι. Η οποία μας βοηθάει και τώρα κάνουμε σπορά ακριβίας. Θέλει λεπτομέρεια αυτή η σπορά. Δεν είναι μια απλή σπορά όπως το βαμβάκι. Για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Να πιάσουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αν μπορούμε λίγο να ανοίξουμε να δούμε και πώς. Θα δείτε και το σπόρο. Ναι. Είναι σπόροι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μέσα έχουμε το σιλό που μαζεύεται ο σπόρος. Εδώ είναι ο σπόρος. Είναι η ποικιλία φινόλα. Ναι. Είναι η ποικιλία πιστοποιημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άδεια από το Υπουργείο για νόμιμη χρήση. Με μηχανική κλασική κανάβηση. Μπορεί να βγει και λάδι από εδώ. Εγώ θα βοηθήσω και στα παιδιά λίγο στη μεταποίηση, γιατί έχουμε γνώσεις για αποστάξεις. Πηγαίνει το λεγόμενο καναβέλαιο από την ποικιλία αυτή. Άρα δηλαδή έχουμε και άλλα παράγωγα. Πάρα πολλά παράγωγα. Και σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε το κομμάτι αυτό ως Έλληνες. Ως Έλληνες παραγωγή και να πούμε και στη μεταποίηση σιγά σιγά. Ωραία, σήμερα δηλαδή ξεκινήσαμε, φορτώσαμε το σιλό με τον σπόρο από τα τσουβάλια που βλέπουμε στο βάθος. Ακριβώς. Και μπορούμε να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε. Κάτι άλλο που αξίζει να γνωρίζει ο κόσμος. Ο κόσμος να δοκιμάσει και αυτός, να μην φοβάται. Είναι μια νόμιμη διαδικασία πλέον. Υπάρχει μια αποκατάληψη, Αντώνη, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Ακόμα ναι. Και από ανθρώπους που θεωρούνται λίγο πιο ψαγμένοι, που ουσιαστικά ίσως και να μην είναι. Και πάνω σε αυτό ήθελα να μου πεις ότι δεν τίθεται θέμα κινδύνου, ότι είναι καθαρά βιολογική καλλιέργεια και χρήσιμη για το κοινωνικό σύνολο. Έτσι. Δεν είναι, είναι αυτό που όλοι είναι μια καλλιέργεια. Ναι, φανταζόμαστε κατά προαίρετα. Είναι μια καλλιέργεια πολύ χαμηλών ισρώων. Πολύ χαμηλών ισρών, δηλαδή τα λοιπάσματα που χρειάζονται και τα έξοδα που κάνει ο παραγωγός είναι πολύ λιγότερα από το καλαμπουκί και το βαμβακιού. Άρα μιλάμε για μια καλλιέργεια πολύ χαμηλότερου ρίσκου. Το θέμα τώρα είναι να μπούμε, να βγάλουμε το προϊόν, να το προθέσουμε στις διεθνείς αγορές, να το διαφημίσουμε και να μπορέσουμε να πάρουμε το κομμάτι που μας αξίζει στην παγκόσμια αγορά. Γιατί η Ελλάδα έχει το καλύτερο προϊόν σε αυτό το κομμάτι. Τι προτείνετε εσείς, γεωπόνοι, μια έτσι ενιαία καλλιέργεια σήμερα, έτσι των 65 στρεμμάτων, διάφορες διάσπαρτες πιο λίγων στρεμμάτων καλλιέργειες, τι βολεύει καλύτερα? Εντάξει, ο καθένας με το όσο μπορεί. Μπορεί και ένας παραγωγός των 5 στρεμμάτων, δηλαδή μετά από εδώ θα πάω σε έναν 5 στρεμμάτων. Αυτή είναι μια πολύ καλή έκταση εδώ, 65 στρεμμάτων, και εύχομαι τα παιδιά να πάνε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Θα συνεχίσουμε να δούμε και λίγο τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι φέτος ότι είμαστε μόνοι ανεξάρτητοι, χωρίς καμιά εταιρεία από πίσω. Λοιπόν, και την κάνουμε μόνοι μας αυτή την καλλιέργεια.
χωρίς εταιρείες, χωρίς άλλους εδιασμούς για να μας εκβιάζουν, γιατί κάποια στιγμή και κάπου οι εταιρείες πρέπει να, λίγο, να κοιτάξουν λίγο τα συμφέροντα των αγροτών. Και το κάνω μόνος μου, μαζί με τη γυναίκα. Αυτό εδώ, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και ο κόσμος είναι πολύ φιλικός, αρχίζει και ενημερώνεται. Όταν λέμε ενημερώνεται, μαθαίνει από το Facebook και ποιο είναι οι αγρότες, ξέρουν τι είναι η καλλιέργεια βιομηχανική, κλωστική κάναβη. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Οι παλιοί είναι λίγο, θα το συνηθίσουν όμως. Λοιπόν, αλλά είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση που δεν έχει πολλά έξοδα. Πιο πολλά συμφέροντα για τον αγρότη έχει. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω και τους δύο, έλα και εσύ Μαρία, για τη φιλοξενία σήμερα της κάμερας μας εδώ στο χωράφι σας, στην καλλιέργεια. Να σε ευχηθώ ό,τι καλύτερο, μια καλή συνέχεια, μια καλή σοδιά. Έτσι, ωραία, ναι. Μια καλή σοδιά και να συμπληρώσω κλείνοντας ότι είναι η παραγωγή του μέλλοντος. Μάλιστα. Είναι, ευχαριστούμε και εμείς, είναι, Βασίλη. Είναι η παραγωγή του μέλλοντος και όποιος θέλει, πληροφορίες, εδώ είμαστε ανοιχτοί, δεν έχουμε κανένα διάσμο. Ευχαριστώ πολύ.